Θα αρχίσουμε με το Σύλλογο Ιεροψαλτών Σπάρτης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Ο εκπρόσωπός τους θα μας πει ορισμένα πράγματα για τον Πέτρο Πελοποννήσιο και θα ακούσουμε να μας ψάλουν τροπάρια. Πέτρος ο Λαμπαδάριος, Λακεδαίμων, διδάσκαλος Μέγας, καταδέτος ο Θωμανούς, κυρζής Πέτρος, κλέπτης Πέτρος δηλαδή, διότι όταν και πρώτη φορά οίκουεν νέο μέλος, δια της γράφης έκλεπτεν αυτό. Λέγουσι δε, ότι διέκρινε μελωδίαν γινωμένη από του ανέμου, προσβάλλοντος εις τα σιέλους των θηρίδων. Αυτά γράφει και το συντοπίτη μας Λαμπαδάριο Πέτρο ο Χρύσανθος, ο Μαδητινός, επίσκοπος Διραχείου και θεωρητικός της νέας αναλυτικής μεθόδου, η οποία προέκυψε από τη μεταρρύθμιση του 1814. Αγαπητοί φιλόμουσοι, είναι, πιστέψτε με, πραγματικά δύσκολο να μιλήσει κανείς για την προσωπικότητα και το έργο του διδασκάλου Πέτρου. Αφενός, λόγω των ελάχιστων πληροφοριών που μας παρέχουν οι πηγές, αφετέρου δε για το τεράστιο σε όγκο και ανεκτήμητης αξίας συνθετικό και εξηγητικό του έργο. Με δύο λόγια μονάχα θα προσπαθήσω, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λακωνίας Πέτρος ο Πελοποννήσιος, κύριο Μερεκούλια Ιωάννη, καθώς και τον χωράρχη του Συλλόγου και πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Σπάρτης, κύριο Τζανάκο Παναγιώτη, να σκιαγραφίσω την προσωπικότητα και το έργο του διδασκάλου Πέτρου. Για όσους δεν το έχετε δει, τύχη αγαθή, ίσως να είμαστε μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχουμε άγαλμα μουσικού, και αυτό το άγαλμα του Λαμπαδαρίου Πέτρου βρίσκεται στο πάρκο του Μητροπολιτικού Ναού και το επιμελήθηκε ώστε να βρεθεί εκεί, όπως αναφέρθηκε πριν, ο ακαδημαϊκός ο Παναγιώτης Μπουλίτσας, ο οποίος και εισήγαγε και τη θεωρία ότι ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος καταγόταν από την αναβρητή με το επώνυμο Αλατσάς ή Αλατζάς, όπως πολύ σωστά ελέγχθη. Η άποψη δική μας, του Συλλόγου Ιεροψαλτών, καθώς και του ομίλου φίλων του έργου του Λαμπαδαρίου Πέτρου, του ΟΦΕΛΠ, αν κανείς ψάξει στο ίντερνετ θα το βρει πάρα πολύ εύκολα και θα μάθει και πολλά πράγματα και θα ακούσει πολλά. Η άποψή μας λοιπόν συνηγορεί με αυτήν που ακούστηκε νωρίτερα, ότι πράγματι ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος, ο Μπαρδάκης Πέτρος, κατάγεται εδώ από τους Γοράνους, είναι συντοπίτη μας. Έφυγε λοιπόν σε μικρή ηλικία, άγνωστο γιατί, και κατευθύνθηκε στη Σμύρνη, όπου διδάχθηκε μουσική από τον τότε πρωτοψάλτη της Σμύρνης, τον ιερομόναχο Θεοδόσιο. Ανέπτυξε το ταλέντο του προφανώς, πηγές δεν έχουμε, αλλά φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, αμέσως έγινε μαθητής του τότε πρωτοψάλτη Ιωάννη, και πια η γνωριμία του αυτή με τον πρωτοψάλτη και η μαθητεία του εκεί άνοιξε το δρόμο ώστε να διοριστεί ως δεύτερος δομέστιχος, δεύτερος βοηθός ψάλτης στον Πατριαρχικό Ναό, μετά να διοριστεί Λαμπαδάριος, δηλαδή αριστερός ψάλτης, και έτσι να τελειώσει την καλλιτεχνική του καριέρα, καθώς, όπως συμφωνώ απολύτως, σωστά ελέγχθηκε, τον βρήκε ο θάνατος το 1778 από λοιμό. Σύγχρονος του Μότσαρτ, έχει να επιδείξει πολλαπλάσιο συνθετικό και ερμηνευτικό έργο, τόσο ώστε πολλοί να τον θεωρούν αδικημένο εντός εισαγωγικών, καθώς εάν είχε γεννηθεί στη Δύση θα απολάμβανε πολλαπλάσια τιμής και δημοσιότητας, ενώ η μουσική του ιδιοφυΐα θα σφράγιζε, όπως άλλωστε έγινε και με την ανατολική μουσική, μια ολόκληρη εποχή. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομερή αναφορά στο έργο του, που διανθίζεται από εκκλησιαστικά και κοσμικά, εξωτερικά μέλη, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Μοναχά θα αρκεστώ να τονίσω πως η εν χρήση σήμερα εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική αποτελείται, με συγκρατημένους υπολογισμούς, κατά 90% από συνθέσεις, συντμήσεις ή ερμηνείες παλαιότερων έργων από τον διδάσκαλο Πέτρο. Και να εξηγήσω πως όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ερμηνείες, εννοούμε τη μεταφορά σε απλούστερη μουσική γραφή που ο ίδιος επινόησε αρχαίων βυζαντινών μουσικών έργων, που λόγω της δυσκολίας ανάγνωσής τους κινδύνευαν να χαθούν.
Άλλα από αυτά μετέφερε αυτούσια και άλλα συνέτοιμησε λόγω της πολύ μεγάλης τους έκτασης. Το δε συνθετικό του έργο είναι τόσο ευρύ που μία και μόνη επισήμανση θα φωτογραφίσει ικανοποιητικά τον όγκο και την ευρύτητα των συνθέσεών του. Τα πιο απλά Κύριε Ελέησον, όπως τα ακούμε σήμερα στις εκκλησίες, και το γνωστό σε όλους μας τις πρεσβείες της Θεοτόκου που ακούμε σε κάθε λειτουργία, είναι δικές του συνθέσεις. Μπορείτε από εκεί και πέρα να φανταστείτε πόσα άλλα σύντομα ή αργά μαθήματα έχει συνθέσει. Στις ημέρες μας, για λόγους που δεν είναι τις παρούσες να αναλυθούν, μπορεί να μην ακούμε στις εκκλησίες αυτούσια τα μέλη του διδασκάλου, οτιδήποτε όμως ψάλλεται έχει ως βάση τη συνθετική προσέγγιση και ηχητική αποτύπωση του συντοπίτη μας συνθέτη. Κλείνω με ένα περιστατικό που συνέβη κατά την κοίμησή του, προτιμώ τον όρο κοίμηση παρά θάνατος, ώστε να καταδείξουμε το μέγεθος και την αποδοχή που είχε ο διδάσκαλος Πέτρος, ακόμα και από τους σύγχρονους του αλόθρησκους, αλόφιλους και κατακτητές Οθωμανούς. Πέθανε λοιπόν ο Πέτρος, κοιμήθηκε ο Πέτρος από εξαιτίας του λοιμού στα 1778 και όλοι οι δερβίσιδες της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει ιστορία, επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη ζητώντας του να συμμετέχουν και αυτοί στην εξόδιο ακολουθία του, λέγοντας τα δικά τους. Ο Πατριάρχης ασφαλώς δεν μπορούσε να τους αφήσει, καθότι ο Πέτρος λαμπαδάς του Πατριαρχικού Ναού και Ορθόδοξος, δεν μπορούσε να τους αφήσει να συμμετέσχουν στην εξόδιο ακολουθία, αλλά για να μην στεναχωρήσει τον Σουλτάνο, του ζήτησε να ακολουθήσουν την πομπή και όταν φτάσουν εκεί στο νεκροταφείο, στο κημητήριο, να απονείμουν τις τιμές που ήθελαν. Λέγεται λοιπόν ότι ακολούθησαν οι δερβίσιδες την πομπή, όλη την πομπή μέχρι τον τάφο και εκεί φτάνοντας με τον πλαγίαυλο όλοι οι δερβίσιδες από τους τεκέντες της πόλης, γράφει η ιστορία, έμελψαν με τον πλαγίαυλο παθητικότατα, δηλαδή με πολύ πόνο, πώς να το πω, με πολύ λύπη. Και τότε ένας από τους δερβίσιδες, κρατώντας τον πλαγίαυλο στα χέρια, κατέβηκε μέχρι τον τάφο και είπε στα τουρκικά το εξής, που είναι και η δική μας προσευχή για τον Πέτρο. «Ω μακαρίτα διδάσκαλε, λάβε και αφημών των ορφανών μαθητών σου το τελευταίο τούτο δώρον ή να συμψάλεις δι' αυτού εις τον παράδεισον μετά των αγγέλων». Ευχαριστούμε πολύ.